Σύσκεψη των φορέων του νομού μας που θίγονται από το υποδιαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο για το πώς αντιδράσουν πραγματοποιήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο μετά από πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Νομού Σερών. Έτσι αποφασίστηκε να δείξουν την αντίθεσή τους για το νομοσχέδιο με μια συγκέντρωση διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στις 12 η ώρα το πρωί μπροστά στο κτίριο της Νομαρχίας. Σήμερα με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας συντονιστήκαμε οι φορείς της πόλης, οι φορείς που εκπροσωπούν τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και τους επιστήμονες, να αντιδράσουμε περαιτέρω από όσο αντιδρούμε μέχρι σήμερα, γιατί όπως ξέρετε οι δικηγόροι βρισκόμαστε σε πανελλαδική αποχή εδώ και μέρες, έχοντας το νομοσχέδιο πλέον υποδιαβούλευση και έχοντας και εκπεφρασμένη την βούληση του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, ότι δεν πρόκειται να κάνει σοβαρές αλλαγές σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο σημαίνει ότι ειδικά για την επαρχία έρχεται μια ταφόπλακα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Αποφασίσαμε λοιπόν την Τετάρτη να κάνουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την, περιφέρεια Σερών, όπου και θα δώσουμε ψήφισμα στον Αντιπεριφερειάρχη. Και περαιτέρω αποφασίσαμε ότι θα κλιμακώσουμε αναλόγως στις εξελίξεις. Δηλαδή είμαστε αποφασισμένοι όλοι οι φορείς που μετήχαμε να το πάμε μέχρι τέλους. Βρεθήκαμε λοιπόν σήμερα οι εκπρόσωποι όλων των φορέων προκειμένου να αποφασίσουμε την κινητοποίηση της 24ης Νοεμβρίου, η οποία τελικά αποφασίστηκε να γίνει 12 η ώρα έξω από την Αντινομαρχία Σερών. Ο νέος φορολογικός αναμένεται να φέρει δραματικές επιπτώσεις, ειδικά στο νομό Σερών. Οπότε είναι η πρώτη μας αντίδραση, προκειμένου να μην περάσει ή να περάσει με διαφορετικό τρόπο αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Η κυρία Νησιούδη ανέφερε τι αναμένεται να φέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ παράλληλα ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου τονίζει ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει τι τον περιμένει. Ο φορολογικός αναμένεται να φέρει δραματικές επιπτώσεις στο νομό Σερών. Για παράδειγμα, εφαρμόζοντας αυτό το ελάχιστο εισόδημα 780 ευρώ το μήνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα, σε χωριά, είναι δεδομένο ότι όλες οι μικρές επιχειρήσεις αυτές θα κλείσουν και τα χωριά μας θα πεθάνουν. Εφαρμόζοντας ένα μέτρο με το οποίο αυξάνουν το τεκμαρτό εισόδημα, γιατί κάποιος επιχειρηματίας απασχολεί προσωπικό, το μισθοδοτικό κόστος, αντί να είναι ένα ποσό το οποίο θα αφαιρεθεί από τα καθαρά του κέρδη, αντίθετα επιβαρύνει και φορολογικά τον επιχειρηματία, είναι δεδομένο ότι ο επιχειρηματίας θα απολύσει προσωπικό, οπότε τελικά θα αυξηθεί και η ανεργία. Υπάρχουν και άλλα πολλά σημεία τα οποία έχουν συζητηθεί και γι' αυτό το λόγο θα βγούμε στους δρόμους και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να αλλάξουμε την άποψη της κυβέρνησης και να αλλαχθούν αυτά τα νέα προς το καλό των επιχειρήσεων. Αφενός ο κόσμος δεν έχει καταλάβει το τι τον περιμένει. Αναδρομικά από τις δηλώσεις του 2023, ένας τριπλασιασμός κατά μέσο όρο του φόρου που πλήρωνε. Αφετέρου η κυβέρνηση δείχνει να μην νιώθει τις κραυγές αγωνίας όλων αυτών των ανθρώπων που θα αναγκαστούν βία να αποχωρήσουν από το επάγγελμα, να κλείσουν επιχειρήσεις, να κλείσουν γραφεία και να οδηγηθούν στην ανεργία, διότι τελικά είναι δεδομένο ότι με τέτοια μέτρα θα έρθει το αντίθετο αποτέλεσμα, θα χάσουν τα ασφαλιστικά ταμεία χρήματα, γιατί όλοι αυτοί οι επαγγελματίες πληρώνουν με τα χίλια ζόρια τα ασφαλιστικά τους ταμεία, πάρα πολλοί βρίσκονται σε ρύθμιση. Τώρα δεν θα έχουν ούτε αυτά να πληρώσουν, θα τα κλείσουν και θα οδηγηθούν αναγκαστικά στην αναζήτηση άλλης εργασίας σε εταιρείες κυρίως, έτσι όπως θέλει και ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης να οδηγήσει τα πράγματα. Ουσιαστικά λειτουργεί ως εκπρόσωπος των μεγάλων εταιρεών, τις οποίες αφήνει ανεξέλεγκτες. Είδατε, τόσα χρόνια μιλάμε για τους σκάνερς του Μπρομαχώνα για να ελέγχεται το καλαθρεμπόριο καυσίμων και δεν το βάζουν εσκεμμένα για να περνούν όλα αυτά που περνούν χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς κανένα πρόστιμο. Και ασχολείται τώρα με το μαγαζάκι στη Μεσολακιά και στο Φλάμπουρο, το οποίο του επιβάλλει όχι μόνο ένα τέλος επιδεύματος, 650 ευρώ το χρόνο, αλλά και έναν τριπλασιασμό του φόρου του. Τέλος, ο κύριος Καρύπογλου ανέφερε πως περιμένουν τις αποφάσεις του ΟΕΒΕΣ και του Εμπορικού Συλλόγου. Η απόφαση είναι ότι θα έχουμε διαμαρτυρία στις 12 η ώρα. Το τι θα κάνει ο κάθε κλάδος, εμείς ούτως ή άλλως είμαστε σε αποχή. Θα είναι κλειστά τα δικαστήρια ουσιαστικά. Περιμένω από την ΟΕΒΕΣ και από
τον Εμπορικό Σύλλογο τις αποφάσεις των οργάνωτος για το αν θα κλείσουν έστω μια ώρα που τους ζητήσαμε για να υπάρξει απρόσκοπτη η διαμαρτυρία και η πορεία.